Κύριε Μανιά, με αφορμή τις ανακοινώσεις που ΕΣΕ για πανελλαδική απεργία στον χώρο της εστίασης, θα θέλαμε να μας πείτε καταρχήν αν ο ΣΕΠΕ θα συμμετάσχει σε αυτή. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές καταρχήν. Είναι την 3η 16 Νοεμβρίου, φυσικά και θα συμμετάσχουμε, είμαστε μέλη της ΠΟΕΣΕ. Με την ευκαιρία που μου δίνετε να καλέσω όλους τους συναδέλφους, κανένας δεν πρέπει να λείψει από την, να μην συμμετάσχει στην απεργία της 3ης. Είναι κάτι που γίνεται για το καλό όλου του κλάδου. Όπως ίσως έχετε μάθει όλοι, υπήρξε μια συνάντηση του Προέδρου μας, του κυρίου Καβαθά, με τον Πρωθυπουργό την Τετάρτη. Δεν πήγε καλά αυτή η συνάντηση. Υπήρχαν κάποια αιτήματα από τον κλάδο ενίσχυσης της εστίασης, καθότι ναι μεν λέμε ειδικά για την ΚΟ ότι δουλέψαμε φέτος καλύτερα από το 2020, αλλά δεν πάβει να ήταν 3 μήνες δουλειάς, καθότι Απρίλης και Μάιος ήταν χαμένοι, ο Ιούνιος ήταν ένας κακός Ιούνιος και ουσιαστικά μιλάμε για μισή σεζόν στα τελευταία 2 χρόνια. Με έναν χειμώνα προηγούμενο που θυμάστε πολύ καλά ότι υπήρχε ένα εξάμηνο lockdown. Άρα ζητάμε μία συνέχιση των βοηθημάτων προς την εστίαση. Οικονομική στήριξη ουσιαστικά. Οικονομική στήριξη και το ένα σκέλος είναι αυτό. Και το άλλο βέβαια είναι ότι δεν είναι δική μας δουλειά να ασκούμε έλεγχο, να υποκαθιστούμε εμείς τους ελεκτικούς μηχανισμούς. Να ερχόμαστε σε προστριβή με τους πελάτες, να κάνουμε ταυτοποίηση με ταυτότητες κλπ. Υπάρχουν αρμόδια όργανα που οφείλουν και νομίζουμε ότι αυτοί πρέπει να κάνουν τους ελέγχους αυτούς. Εμείς να μην ερχόμαστε προστριβές με τους πελάτες των μαγαζιών, να μην δημιουργούμε δυσαρέσκειες, καταλαβαίνετε για ευνόητους λόγους. Οπότε περιμένουμε να ικανοποιηθούν αυτά τα αιτήματα. Και επαναλαμβάνω, κανένας συνάδελφος δεν πρέπει να έχει το μαγαζί του ανοιχτό την Τρίτη. Όταν αναφερόμαστε στα μαγαζιά εστίασης, να πούμε ότι, να επισημάνουμε ότι εννοούνται βέβαια και τα εστιατόρια αλλά και τα καφέ. Η εστίαση χωρίζεται σε 2 παρακλάδια. Υπάρχει η κανονική εστίαση που είναι τα εστιατόρια, φαγητό, έτσι, πιτσαρίες κλπ. Ψυσταριές. Και υπάρχει και η πρόχειρη εστίαση που είναι τα snack bar, οι καφετέριες, τα αναψυκτήρια. Εκπροσωπούμε όλο τον κλάδο και επαναλαμβάνω όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να καταλάβουν ότι ό,τι γίνεται, γίνεται για το συμφέρον όλου του κλάδου. Όπως πέρυσι κάναμε την εκδήλωση, το παραδίδουμε τα κλειδιά της εστίασης και έγινε μία πίεση πάλι από τα κεντρικά μας και από το σύνολο των οργάνων όλων των σωματείων που εκπροσωπούν την εστίαση και τελικά πετύχαμε κάποια πολύ καλά αποτελέσματα όπως το 7% επιδότηση, όπως την επιδότηση του ανοίγματος, επιδότηση στα ενίκια κλπ. Και αυτοί που δεν συμμετείχαν στις εκδηλώσεις αυτές ωφελήθηκαν τα μέγιστα όπως και οι υπόλοιποι από όλο αυτό το... Από την κινητοποίηση και από τα αποτελέσματα της κινητοποίησης. Έτσι και λοιπόν και πάλι όλοι πρέπει να ξέρουν ότι παλεύουμε για το σύνολο του κλάδου, για το σύνολο των συναδέλφων. Την Τρίτη θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μια μεγάλη συγκέντρωση στο Σύνταγμα. Εδώ στο νησί μας, όπως και κατά τόπους από ό,τι ακούγονται, θα γίνονται διάφορες κινητοποίησεις. Θα πραγματοποιηθεί κάποια κινητοποίηση, κάποια ίσως πορεία από εσάς? Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Μιλάμε συνεχώς με τα κεντρικά, περιμένουμε οδηγίες και κινούμαστε με βάση κατευθύνσεις που θα πάρουμε. Χτες είχαμε πάλι διοικητικό συμβούλιο του ΣΕΠΕΚΟ, θα γίνουν και άλλα. Αυτό που προέχει τώρα είναι να ενημερωθούν όλοι οι συνάδελφοι και κανένας να μην λείψει από την δράση της Τρίτης. Στην επικοινωνία επαφή που έχετε με τους συναδέλφους σας, με τα μέτρα που έχουν ληφθεί τώρα, με τους ελέγχους που πραγματοποιείτε εσείς, έχουν επιβεβαιωθεί πρόστιμα εδώ σε επαγγελματίες του νησιού μας σε ό,τι αφορά την τήρηση των μέτρων και τις ταυτοποίησεις των στοιχείων? Η εικόνα που έχω είναι ότι γενικότερα τηρούνται τα μέτρα και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα, κάποιο πρόστιμο κλπ. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω, επειδή χθες ξεκινήσαμε ενδεικτικά στις ομάδες επικοινωνίας που έχουμε να επικοινωνούμε το θέμα της απεργίας που αρχικά ήταν να γίνει την Πέμπτη και περιμένω να δούμε την αντίδραση από τους συναδελφούς, να σας πω ότι με μεγάλη μου χαρά διαπίστωσα ότι η συμμετοχή όλων σχεδόν, μηδενός εξαιρουμένου, ήταν προς την κατεύθυνση του στηρίζουμε τα κεντρικά και στηρίζουμε την απόφαση του σωματείου. Προβλέπετε επομένως την Τρίτη να υπάρχει έτσι μεγάλη συμμετοχή? Προβλέπω κανένα μαγαζί να μην είναι ανοιχτό.